για μια νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος και για δικαίωση της προσπάθειας που έφτασε και εκκρεμεί στις δικαστικές αίθουσες, κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι της ΑΔΔΗ με αφορμή την κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στο σχέδιο νομού που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή συμπεριλήφθηκε και η συγκεκριμένη τροπολογία με την οποία καταργείται η προηγούμενη της κυρίας Γεροβασίλη, εξέλιξη που ικανοποιεί τη συνδικαλιστική ηγεσία και τα αιτήματά της. Από την άλλη όμως είναι προφανής η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας να αποκομίσει πρόσκαιρα πολιτικά ωφέλη σε ένα διάστημα, ένα μήνα πριν τις εθνικές εκλογές και λίγο μετά το αρνητικό για την κυβέρνηση αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και των εκλογών της αυτοδιοίκησης. Το στοιχείο αυτό, παρότι προφανές, δεν απασχολεί καθόλου τη συνδικαλιστική ηγεσία της ΑΔΔΗ, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του Προέδρου του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων, Χρήστου Γρίβα. Κύριε Πρόεδρε, η κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη, για την οποία η ΑΔΔΗ πάλευε τα τελευταία 2 χρόνια, συνιστά μία νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος ή μία προεκλογική απόφαση της κυβέρνησης για να εξυπηρετήσει προφανείς προεκλογικές και πολιτικές σκοπιμότητες? Μία νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος. 2 χρόνια, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δίναμε τη μάχη αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία και όπως συνολικότερα τα τελευταία χρόνια ξέρετε ότι για το είδος και την ποιότητα της αξιολόγησης στο δημόσιο έχουμε δώσει πολύ μεγάλες μάχες. Είναι η δεύτερη κατά σειρά νίκη μετά το επέσχετο 15% που είχε υπεβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Και τώρα είχαμε την τροπολογία αυτή της κυρίας Γεροβασίλη που μέχρι χθες φάνταζε ότι ήταν η μονόδρομος για την καλή αξιολόγηση στο δημόσιο. Ναι, και ο αγώνας μας συντεταγμένος. Και ενώ προς όλες τις κατευθύνσεις των Ομοσπονδιών, των Συλλόγων, της ΑΔΔΗ, όλα αυτά τα χρόνια, τα 2 χρόνια όπως αναφέρατε, είχε να κάνει με το να αποδείξουμε ότι τέτοιου είδους πρακτικές στη διαδικασία της αξιολόγησης όχι μόνο δεν αναβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας διοίκησης, αλλά οδηγούν σε άλλες πρακτικές όπως τη συγκεκριμένη τροπολογία που υπήρχε, που περιόριζε με βάναυσο τρόπο το συνδικαλιστικό μας δικαίωμα, το δικαίωμα της απεργίας στο δημόσιο. Γιατί 2 χρόνια λοιπόν και όχι νωρίτερα? Και γιατί τώρα, κύριε Γρήβα? Εγώ θα ήθελα να καταλάβω και να κατανοήσω το κομματικό παιχνίδι εξουσίας ή τα συστήματα, να το καταλάβω, ή τις σκοπιμότητες. Αλλά το συνδικαλιστικό κίνημα, έχω πει κατ' επανάληψη και προσωπικά ο ίδιος, δεν είναι αντί εξορισμού απέναντι στις κυβερνήσεις, ούτε υπέρ εξορισμού σε κάθε κυβέρνηση. Εμείς δίνουμε ένα συντεταγμένο αγώνα. Αναδείξαμε, έστω και αν αυτή τη στιγμή, γιατί μας έλεγαν πριν την καταργήσουν, μας έλεγαν ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία στο δημόσιο. Το ότι σήμερα παραδέχονται, έστω και την τελευταία στιγμή, χρονικά ενώ πολιτικά, ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος και ότι δεν πετυχαίνουμε την αξιολόγηση που θέλουμε, για μας είναι κατάκτηση. Και περισσότερο θέλω να καθίσω το εξής. Ότι οι εργαζόμενοι, γιατί ένα κομμάτι των εργαζομένων, απλά είμαστε στο δημόσιο τομέα. Αν με τον αγώνα τους καταφέρουν, είτε στις αρχές, είτε στη μέση, είτε σε οποιαδήποτε στιγμή, να παίρνουν πίσω μέτρα που ψηφίζουν ή να αποτρέπουν την ψήφισή τους, για μας αυτό είναι η κατάκτηση. Εμείς δεν μπαίνουμε στο κομματικό παιχνίδι εξουσίας, ούτε στα παιχνίδια των κομμάτων. Μας είναι παγερά, παίρνουμε θέσεις στο τι κάνουν τα κόμματα, αυτό καταδικάζουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση καταδικάζουμε με πολύ στεναρό τρόπο, το ξέρετε, από την πρώτη στιγμή, λέγοντας ότι αυτή η τροπολογία δεν βοηθάει στην αξιολόγηση. Παραβιάζει το δικαίωμά μας στην απεργία. Σήμερα λοιπόν, έστω και αυτή τη χρονική στιγμή, το ότι έφτασε στη Βουλή και καταργήθηκε από αυτή τη Βουλή, είναι μια μεγάλη κατάκτηση.